Σε απόγνωση βρίσκονται για μια ακόμη φορά οι αγρότες στα τενάγη των Φιλίππων, όπου είδαν τις καλλιεργίες τους να βυθίζονται στο νερό. Σημαντικό μέρος των τεναγών δεν θα μπορέσει να καλλιεργηθεί, τονίζει χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Σέντερ ο αγρότης της Νικήσιανης, Βαγγέλης Παπαζούδης. Πιστεύω ότι στη φάση αυτή που βρίσκονται φέτος τα τενάγη Φιλίππων υπάρχουν συγκεκριμένες καλλιέργειες οι οποίες θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν αυτή τη χρονιά. Βασικά σόγια, έτσι. Αυτό είναι, ναι. Όσο πιο μέσα προχωράμε, ξεκινώντας από την Νικήσιανη, από τα τενάγη της Νικήσιανης και προχωράμε προς Παλαιοκόρη, Αντιφιλίππους, Χορτοκόπη, είναι χειρότερα τα πράγματα. Εκεί μπορεί να μην προλάβουν την καλλιεργητική περίοδο φέτος. Να μην προλάβουν ούτε σόγια, έτσι. Όχι, ούτε σόγια. Υπάρχει πολύ νερό. Μιλάμε τώρα μέσα σε ένα χωράφι, έχει 1,5 μέτρο νερό. Πείτε μου λίγο, κύριε Παπαζούδη και Γρηγόρη, είναι η χειρότερη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα τενάγη τα τελευταία χρόνια ή όχι? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εδώ και τα 10 τελευταία χρόνια... Ότι μας απασχολεί κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι βέβαιο, κύριε Παπαζούδη. Άλλο ρωτώ εγώ, ότι κάθε χρόνο η κατάσταση συχνά είναι απελπιστική, είναι γνωστό. Λέω, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, τα τενάγη Φιλίππων έχουν περιέλθει ξανά σε μια τόσο άσχημη κατάσταση? Όχι. Για τη συγκεκριμένη περίοδο, όχι. Μας έκανε πέρσι και ένα, μας έριξε πέρσι πάρα πολύ νερό, το οποίο έγινε 27 Ιανουαρίου. Χρόνο με το χρόνο τα τενάγη των Φιλίππων ξαναγίνονται βάλτα, τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αντιφιλίππων, Στέλιος Μαυρίδης. Είναι το πρόβλημα πολύ μεγάλο, δύσκολα θα καλλιεργήσουμε και αν θα καλλιεργήσουμε οι αποδόσεις θα είναι κάτω των 50%. Θα ήθελα και εγώ όμως σαν αγρότης να πω ότι βλέπουμε το ίδιο έργο εδώ και 20 χρόνια. Θα πω μια λέξη μόνο, φτάνει πια. Φτάνει κάποιοι να κερδοσκοπούν και οι αγρότες μας να μην μπορούν να επιβιώσουν. Ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν, κύριε Μακρύδη? Ορίστε. Ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν? Κάποιοι κερδοσκοπούν. Κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους όταν έρχονται αυτές οι καιρικές συνθήκες οι άσχημες. Έχουμε κουραστεί να ακούμε συνέχεια τις ίδιες λέξεις. Μελέτη. Να κόβουν κορδέλες και να σπαταλάμε εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα δεν έρχονται με τις μελέτες, αλλά έρχονται μόνο με έργα και πράξεις. Για την ανυπολόγιστη ζημία στην ελληνική γεωργία, κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΗ, Βασίλης Ανδριώτης. Όπως τονίζει, ο κορονοϊός βλάπτει πολλαπλασιαστικά όλα τα αγροτικά προϊόντα. Κοιτάξτε να δείτε, το ομόλογο και αυτό το ομόλογο των 150 εκατομμυρίων που ανακοινώθηκε δεν θεωρώ ότι μπορεί να δώσει μια ουσιαστική λύση. Το να δώσει κάποια χρήματα για κάποιους μήνες να βοηθήσει τη ρευστότητα δεν νομίζω όμως ότι είναι και η λύση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλη η πανδημία, ο κορονοϊός, μας έχει εγκλωβίσει στα σπίτια μας. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Αυτό τι επιπτώσεις έχει στην αγροτική παραγωγή? Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, και το βλέπουμε και στη Βόρεια Ευρώπη και παντού παγκοσμίως, ότι θα υπάρχει μια γιγαντία έλλειψη εργατικού προσωπικού. Δεν θα μπορεί να βγουν εργάτες στα χωράφια να δουλέψουν, να μας συγκομίσουν, που σημαίνει ότι πολλές παραγωγές θα καταστραφούν. Κινδυνεύουν να μείνουν στο χωράφι. Θα μείνουν στο χωράφι, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπάρχουν μετακίνηση, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ένα πρόβλημα το οποίο, αν μιλήσετε και με φίλους αγρότες, το είχαν ούτως ή άλλως στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή θα μεγαλώσει.